Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Λογικά πρέπει να με ακούτε καλά. Ελπίζω να με ακούτε καλά. Τι κάνετε, πώς είστε? Πάμε για χιονιά από ό,τι φαίνεται. Καλησπέρα σε όλους. Βλέπω στις επάλξεις και χωρίς ανακοίνωση. Σήμερα το πήγα ύπουλα, έπαιξα σνίκη. Οπότε, τι κάνετε, τα νέα σας. Λοιπόν, σήμερα να φτιάξω λίγο και την κάμερα πιο κάτω. Λοιπόν, σήμερα είπα να το παίξω λίγο sneaky. Είμαι κουρασμένος και δεν ξέρω πόση ώρα θα με πάει. Αλλά το βλέπω να κολλάμε και σήμερα. Τι κάνετε, με ακούτε καλά? Λογικά πρέπει να με ακούτε, φωνάζω κιόλας.
Α, εδώ ο αδερφός μου Παναγιώτης βάζει το Discord server που έχουμε φτιάξει για το Check Tech Now. Μπορείτε να μπείτε, να πάρετε μέρος, σιγά σιγά να μαζευτούμε πολύ εκεί μέσα. Πατή ιστορία είναι, να τα λέμε. Λοιπόν, έχω δει από το πρωί που... Α, έχει, χιονίζει, ε. Εδώ ο καιρός είναι έτοιμος, αλλά δεν βλέπω, λογικά προς το βράδυ. Έπιασε λίγο χιονόνερο, αλλά σταμάτησε. Τσούκου, 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 το πάει. Να δούμε, ελπίζω να το κρατήσει κιόλας. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, είμαστε μπόλτοι, ε. Anadim, Carbon, Con, Mubot. Εν τω μεταξύ, η Νικολέτα μπήκε, είπε καλησπέρα και έφυγε. Νικολέτα, είσαι εκεί. Γιατί δεν σε βλέπω μέσα στο τέτοιο. Λοιπόν, μόνο ψυχάλες της βροχής. Της βροχής της θάλασσας που λέγεται το τραγούδι. Σήμερα έχω όρεξη βέβαια. Πρέπει να είμαι κουρασμένος, αλλά έχω αρκετή όρεξη. Δουλεύω από τις 8 η ώρα το πρωί και τέλειωσα πριν από καμία μια μισή ώρα. Ωραία μέρα, μου αρέσει αυτός ο καιρός. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι δεν έκανα καφέ γιατί με βλέπω να τελειώνω και να πέφτω από τις 9 η ώρα, 10 η ώρα για ύπνο σήμερα. Για κάποιο λόγο λέει ότι έχει κομμένα καρέ στο διαδίκτυο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τι συμβαίνει με το σύστημα. Για ποιο λόγο κάνει κάποιο update. Μισό λεπτάκι να τσεκάρω. Λοιπόν, θα κλείσω κανένα 2-3 πραγματάκια. Να είναι λίγο πιο ελαφριά τα πράγματα. Έχει κομμένα καρέ. Γιατί έχει κομμένα καρέ σήμερα, τι φάση. Ας κόψουμε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο παραπέρα. Σκέπες δέντρα έχουν πιάσει καλά, αν το συνεχίσει έτσι μέχρι το βράδυ, το κόβω να έχει αύριο το πρωί καμιά δεκαετία. Ω, μπράβο. Είστε καλές εσείς. Λοιπόν, θα κλείσω λίγο και το Discord server εγώ αυτή τη στιγμή. Εσείς μπείτε, κάνετε login όσοι είστε. Λοιπόν, μετρό. Θυμάστε, είχαμε φύγει από το Βόλγα. Επίσης τσέκαρα και είδα ότι δεν ακουγόταν αρκετά δυνατά όσο θα ήθελα ήχος του παιχνιδιού. Οπότε θέλω να ακούγεται τόσο όσο. Τέλος πάντων, πάμε να το φορτώσουμε, να δούμε πώς θα ακουστεί. Κάνουμε τα πρώτα με δοκιμαστικά. You did a great job there. We are not home anymore. Power Rangers. So we'd all better act like you did. Smoothly. Πώς λατρεύω τα χαλιά στον τοίχο. It's not like there's many of us humans left now. So I hope someday we will be able to trust others just that's because. Να μην δεις πως θα πιστεύω με τον κόσμο παιδί μου μετά. Am I bothering you? Sorry. I'm in a philosophical mood today. Αλλά τα παιδιά τα φιλοσοφικά. Αυτή είναι η Άννα. Η γυναίκα. Stay here for πάλι! Έλα ρε Άννα, γαμώ το, γιατί μου το κάνεις αυτό. Έλα μπντε, αυτό σκέφτομαι. Μάλιστα. Ρε Άννα, μου το κάνεις αυτό. Δηλαδή το Γιου Βαλεντίνο αύριο, ας κάτσεις λίγο, δεν πειράζει. Ακούτε καλά το παιχνίδι. Did you imagine our life on the surface at all? A home for one. A place where we could live. A log cabin on the outskirts of a forest. Or how about a bungalow on an ocean shore? Well, you know, there's something great in simply going anywhere like this. Together, through the abandoned stations, the ruins, the wasteland. Especially in our own private compartment. Thinking back, isn't this our honeymoon trip? It certainly feels like one, even though it's a bit late. Ακούγεται όμως καλά σε εσάς. We've only had some honeymoon sorties at best so far. You know, I had a talk with Katya. I'm sitting here recalling that bridge and those people there. And we've been sitting underground for 20 years, and they haven't. Το θέμα είναι τάσου σε πριν ή μετά. These are not the same people who used to build cities, planes and space rockets. They are just like us in Metro, only even more dejected. Τα ίδια λέει, δεν πειράζει, υγεία. They are
essentially. Για πείτε μέχρι να τελειώσει αυτή. Καλά, όλα καλά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, ήταν πολύ καλή. Ήταν στο Radio City, νύχτα ραδιοφώνων, όταν αιώνες πίσω, πάνω από 10 χρόνια πίσω. Τι ωραία ήταν, εν τω μεταξύ είχε πλάκα. Μέχρι να τελειώσει αυτή το story. Είχε. Άννα, σε παρακαλώ, άσε να τελειώσω. Λεκτικά. Λοιπόν, που λέτε, είχαμε πάει να τη δούμε και η τότε κοπέλα μου ήθελε φωτογραφία μαζί της και τέλος πάντων έβγαλε αυτή και τις φίλες της, ρε παιδί μου. Άστα, τα λέει αυτή, τα λέει. Ας χαμηλώσω εγώ να σας πω την ιστορία μέχρι να τελειώσει αυτή. Λοιπόν. Και που λέτε, είχαμε πάει τώρα στο Radio City Θεσσαλονίκη, νύχτα ραδιοφώνου. Ραδιοφώνου, πώς ήταν η παράσταση. Τρομερή παράσταση, συγκλονιστική παράσταση. Λοιπόν, μ' άρεσε πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ δεν έχω πάει και σε πάρα πολλές παραστάσεις, αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ. Και η τότε κοπέλα μου είχε τη λόξα να θέλει να πηγαίνει στα καμαρίνια των ηθοποιών με τις φίλες της για να τους γνωρίσει, να βγάζει φωτογραφίες. Εγώ δεν ήμουν πολύ σε mood για τέτοια, τέλος πάντων. Και πάμε στη Ράντου. Και ήταν τώρα η Ράντου και βγάζει φωτογραφίες και με βλέπει, ρε παιδί μου, σε φάση που ήμουν τέλος και μου λέει: Θες φωτογραφία? Λέω: Γιατί όχι? Μου λέει: Έλα. Εν τω μεταξύ είχε πλάκα, ανοίγει τα πόδια στην καρέκλα και λέει: Κάτσε, ανάμεσα στα πόδια της. Και λέω: Δεν χωράω. Μου λέει: Έλα, το ένα κολομέρι, το ένα κολομέρι. Και κάθομαι τέλος πάντων και βγάλαμε φωτογραφία έτσι. Ήταν πολύ γαμάτο. Όλα τα λεφτά. Ακόμα μιλάει. Φόρτσαρε τώρα, φόρτσαρε, φόρτσαρε, φόρτσαρε. Damn, am I angry? And so far, no matter how far we get, we have a single enemy. Isn't that strange? Έχω να σας πω. Έχω να τελειώσει η Άννα από εδώ. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Σε μένα, κάμερα σε μένα. Λοιπόν, που λέτε είχαμε πάει τότε, έπαιζε ο Θερίδης. Ήταν η μεγάλη επιτυχία που είχε η Μαράγδα Δακαρίδη με το παραπέντε και αυτά. Και είχαμε πάει να δούμε μια παράσταση, μαλακία παράσταση, δεν μου άρεσε τόσο. Είπε ο Θαρίδης, η Καρίδη, ήταν τα μεγάλα ονόματα τότε. Και η κλασική κοπέλα μου τότε, ρε παιδί μου, σε φάση, πάλι τα ίδια κλασικά, θα κάνουμε ένα tour. Εγώ ήμουν σε φάση, έλεος, λυπήσουμε. Και πάμε στο καμαρίνι της Μαράγδας Καρίδη. Και είναι η Καρίδη τώρα, μαζί, η αγαπημένη μου ηθοποιός, αλλά δεν το όνομα μια ζωή το ξεχνάω, είναι αυτή. Που έπαιζε, γάμο το πώς τη λέει, ήταν μια πολύ ωραία ηθοποιός, μικρή ηλικία, τότε. Λοιπόν, η Άννα συνεχίζει. Τέλος πάντων, fun fact story. Τα είπε η Άννα, ξέδωσε, θα τα πω κι εγώ. Λοιπόν, και ήταν τότε η Καρίδη, με το που πάμε στο καμαρίνι της Μαράγδας Καρίδη, η κοπέλα μου, ρε παιδί μου, και οι φίλες της, κατευθείαν φωτογραφίες από εδώ, από εκεί, μου σπάσαν τα όπλα, γιατί εγώ τις τραβούσα φωτογραφία. Και με ρωτάει η Καρίδη, θες να βγάλουμε και μαζί φωτογραφία? Εν τω μεταξύ δεν την κούσταρα και πάλι την Καρίδη και λέω όχι, δεν θέλω. Όχι, κάτσε, τι είχα πει? Βασικά δεν είχα και πολύ όρεξη για αυτά. Όχι, δεν είχα πει δεν θέλω, ψέματα. Τι είχα πει? Κάτι είχα πει τέλος πάντων για να βγάλω. Αλλά λέω, θα βγάλω φωτογραφία, επειδή η άλλη κοπέλα που ήταν μαζί, κανένας δεν έβγαζε μαζί τη φωτογραφία και μου φαινόταν. Τέλος πάντων, ήταν πολύ καλή ηθοποιός, πολύ ωραία κοπέλα. Και μου φαινόταν κρίμα. Κρίμα. Τέλος πάντων, και λέω, να σας πω εγώ την αλήθεια, με την άλλη θέλω να βγάλω φωτογραφία. Και δες, να δεις χαρά με το που το άκουσε η άλλη κοπελίτσα που ήταν εκεί, βγήκα μαζί φωτογραφία παρεπιπτόντως. Αλλά anyway, τι ωραίες ιστορίες. Πάμε τώρα. Ιστορίες από το θέατρο του Κώστα. Λοιπόν, ας δείξω φωτογραφία μια άλλη φορά. Λοιπόν, oh, μπορώ να κάτσω στην καρέκλα. Ας κάτσω και εδώ. Α, τι να μην κάτσω. Α, αυτό είναι το τέτοιο, το είδαμε. Κάνα ραδιοφωνάκι. Μπα. Άντε, πάμε τώρα. Άντε, σήκω, 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 κορε, μαν, σήκω. Γεια σας, γεια σας. Πάμε και μπρος και πίσω. Μπάντυχε, πάμε προς τα πίσω. Εν τω μεταξύ βλέπεις είναι με τις γροθιές υψωμένες σε όρτιο. Πάμε να μιλήσουμε στα... Σήκω ρε. Μπορώ να μπω μέσα σε ξένα δωμάτια, δεν με αφήνει. Εγώ τα φέρω όλα αυτά.
Ας πούμε κανένα τραγούδι. Stepan's putting on a live performance here. So, Artyom, are you up for a jam? Come on, pick the guitar. Dren, dren, dren. Λοιπόν, είναι μια ιστορία. Να σου πω τον πόνο μου και τους καημούς μου. Εκεί στο εξωτερικό. Εδώ ατζαμάρω με τα παιδιά. Χαλαρά, έχω ιστορίες να σας πω. Αλλά άνετα γράφω βιβλίο. Άνετα γράφω βιβλίο. Βλέπω τώρα στο YouTube story time και παπαριές. Άμα έκανα story times με αυτά που έχω περάσει μέχρι τώρα, εγώ. Λοιπόν. Και παίζει εδώ μια τζαμιά. Εγώ την έδωσα αυτή. Δικό μου δώρο είναι. Ωραία, ωραία. Α, θα σας πω το όλο το κορυφαίο που έκανα. Μέχρι να πούνε τα παιδιά του τραγούδι, λοιπόν. Ακούστε να δείτε τώρα. Ήτανε 2002-3. Ήτανε μετά το δεύτερο η Fame Story, το Bar, το Big Brother. Ένα από αυτά τα reality. Και ήταν μια τύπισσα η οποία είχε πάει εκεί πέρα, δεν θυμάμαι ποια ήτανε, ούτε καν τους θυμάμαι αυτούς. Η οποία αμέσως μετά είχε βγει και είχε κάνει γυμνή φωτογράφηση στο Penthouse, στο Playboy, κάπου εκεί. Λοιπόν. Ευχαριστώ, παιδιά. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Καλά, ακούστε την ιστορία τώρα κι εσείς. Λοιπόν, αυτός τώρα το ψήνει το κομμενάκι. Ακούστε τώρα, story time. Λοιπόν, και είχαμε πάει εκδρομή στην Αλεξανδρούπολη με το σχολείο. Τότε τι ήμουνα, Αλεξανδρούπολη, πρώτη ηλικίου ήμουνα τότε. Πρώτη ηλικίου πρέπει να ήμουνα. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο hotel Αλέξανδρος. Όσοι είστε από Αλεξανδρούπολη θα το ξέρετε, φαντάζομαι. Λοιπόν, και εκεί στα κάτι goodies ήταν, και είχαμε πάει ρε παιδί μου. Και αυτή η τύπισσα τώρα που είχε κάνει τη γυμνή φωτογράφηση, όλα τα παιδιά στο σχολείο και καλά τη θυμότανε από το reality αυτό. Και όλοι τώρα οι συμμαθητές μου είχαν ανεβεί επάνω και τρέχαν να πάρουν αυτόγραφο. Και εγώ ήμουν σε φάση. What? Γιατί, για ποιο λόγο, τι το ιδιαίτερο έχει, γιατί ήταν στο Big Brother. Και πραγματικά ήταν γελίο να κάθεσαι και να τους βλέπεις να πηγαίνουν να πάρουν αυτόγραφο από μία η οποία απλά ήταν σε ένα reality. Λοιπόν, και είμαι σε φάση τώρα, εγώ να μου κάνει κλικ πως είχε το τέτοιο, πως είχε κάνει τη φωτογράφηση, τη γυμνή. Και πάω στο περίπτερο, μέχρι να τελειώσουν όλοι αυτοί, πάω στο περίπτερο από διπλά είχε και το είχε, κυκλοφόρησε εκείνες τις μέρες. Πέρα το προοδικό, ανεβαίνω επάνω, έρχεται η σειρά μου και της το δίνω να υπογράψω πάνω στο προοδικό, έτσι για ντρολιά. Έχω κάνει πολλές μαλακίες τώρα που το σκέφτομαι. Λοιπόν, εδώ τα παιδιά τα λένε. One route appeared intact. There was nothing to bomb. So we used that one, thinking we'd get further to the west, but... Εδώ μεταξύ, δεν ξέρω αν το προσέξατε. Σου να πει, ο ήχος είναι χάλια, άμα στέλνει χάλια από εδώ δεν ακούω. They were ready to let us stay if we gave them the diesel to cleanse it. So we stayed. Δεν πρόσεξα τίποτα από ό,τι είπες, έλεγα τα δικά μου, αλλά δεν πειράζει. And then we could leave, even if we wanted. That old goat, Father Silentius, brainwashed everyone, so they would just pray and bow non-stop. They broke our diesel down with their bare hands and threw it into the river. Purification. And on top of it, they gave us trouble for not helping them. Senior went to check what was going on, and there were only locals there. Because Silentius, at the Skatina, had sent our people away to test them. He said that if they wanted to be truly accepted, they had to defeat a demon. Senior went to stop them. But it was too late. He only found bird tracks. Και αυτός γλάρωσε, είναι σε φάση, λυπήσουμε, σταμάτα. Μεγάλε, νιώσε κι εσύ. Κάτσα, I'm sorry, I didn't know. Πολύ συναίσθημα, είδες πως τέλειωσες. Έλα, σώπα. Άντε, σώπα. It kind of got so glum in here. Perhaps you, Stepan, could play Stefan something. Άντε, Στεφάν, ρίξε και να μιλάει. Sure thing! Αρλάνιο, Στεφάν. Λοιπόν, story time. Πάμε. Σήμερα έχω όρεξη για ιστορίες. Ας πω άλλη μια ιστορία από τα ταξίδια του Σάλιακα κάπου εκεί στην εξωτική Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν,
Τρίτη γυμνασίου είχαμε πάει εκδρομή στην Ξάνθη. Πολλές εκδρομές κάναμε παρεπιπτόντως. Λοιπόν, πάμε στην Ξάνθη. Και μένουμε σε ένα κεντρικό ξενοδοχείο απέναντι από ένα δημοτικό σχολείο. Όσο ο Στεφάν παίζει, να σας πω την ιστορία. Λοιπόν. Και ήμασταν σε φάση τώρα. Τώρα πρώτη φορά είχα βγει, ρε παιδί μου, από το νησί. Τόσο πολύ τέτοιο εκδρομή. Και αυτά η πρώτη εκδρομή της ζωής μου, τρίτη γυμνασίου. Εγώ και τα παιδιά που ήμασταν μαζί στο δωμάτιο. Ήμασταν σε φάση που δεν πολύ κυκλοφορούσαμε τότε. Ήμασταν και λίγο πιο. Μέχρι και αυτά. Δεν είχαμε και πολλά λεφτά για πολλά ξύδια, ιστορίες, μύδια και αυτά τότε στην τρίτη γυμνασίου που πηγαίναν όλοι σε κλαπ και ιστορίες. Λοιπόν, και αποφασίσαμε που λέτε. Ένα βράδυ που όλοι βγήκαν, εμείς να κάτσουμε μέσα στο ξενοδοχείο. Ωραία, ωραία. Το πρωί εκείνη του βράδυ, το πρωί εκείνη τη μέρα, εγώ καθώς περπατούσα, είμαι γενικά ένας άνθρωπος που όταν ταξιδεύω πάντα βάζω σημάδια. Δηλαδή, βλέπω κάτι. Και ξέρω, αυτό το σημάδι είναι εδώ για να μπορώ να προσανατολίζομαι. Έχω αρκετά καλό προσανατολισμό. Χάνομαι σχετικά δύσκολα. Στεφάν, παίξε μας άλλο ένα. Λοιπόν, και ακούστε τώρα που λέτε κι εσείς μέσα να ακούνε και τα παιδιά μέσα στο παιχνίδι. Λοιπόν, και καθώς περπατούσα, βλέπω ένα μαγαζί. Σάσου βλατζίδικο έμοιαζε. Και προσέξτε το σάσου βλατζίδικο έμοιαζε. Στο οποίο όσοι ήταν μέσα 3-4 άτομα τρώγαν σουβλάκια εκείνη την ώρα. Και το setup του ήταν σάσου βλατζίδικο. Δεν έδωσα πολύ σημασία και λέω: α, ωραία, πηγή φαγητού. Συνήθως οι πηγές φαγητού πάντα τις κεντράρω πρώτες. Λέω: από εδώ θα έρθουμε να φάμε. Περνάει, κάναμε τις βόλτες μας. Το βράδυ λοιπόν που μπαίνουμε στο ξενοδοχείο, λένε οι άλλοι δύο στο δωμάτιο: να πάμε να φάμε τίποτα και αυτά. Λέω: ναι, είδα ένα σουβλατζίδικο εδώ πιο κάτω. Παίρνω το ένα από τα δύο τα παιδιά, του Γιώργο, και ξεκινάμε. Και του λέω: εδώ είναι, πάμε να πάρουμε σουβλάκια. Και είμαστε σε φάση. Καθώς προχωράμε, ρε παιδί μου, εγώ πήγαινα λίγο πιο μπροστά για αυτά. Με το που φτάνουμε ξέρω το μαγαζί, λέω, βλέπω, λέω, αυτό ήταν σουβλατζίδικο, τι φάση. Ήταν ένα μπαράκι που εγώ μέσα στη βλακεία μου το πρωί το είχα πράσει για σουβλατζίδικο. Προφανώς αυτοί που ήταν μέσα έτρωγαν σουβλάκια. Εκείνη την ώρα είχαν παραγγείλει. Και εγώ είχα κάνει το συνειρμό ότι είναι σουβλατζίδικο. Μπαράκι κανονικά. Και είναι σε φάση, λέω, θα παιχτεί μαλακία τώρα. Και μου λέει, Γιώργος, έλα ρε, πού είναι το μαγαζί, που λέει, λέω, αυτό είναι, πήγαινε μέσα. Και αυτό δεν το σκέφτηκε καν. Ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα στο μπαρ. Μικρό ήταν, μια σταλιά. Και λέει: γεια σας, θα ήθελα να παραγγείλω σουβλάκια. Γυρνάνε, τον κοιτάνε όλοι όσοι ήταν μέσα. Κατάλαβε εκείνη την ώρα τη μαλακία που είχε παιχτεί. Εγώ είχα φύγει πιο πριν από αυτόν και γελούσα στον δρόμο. Τέλο αυτό. Θα πούμε και άλλες ιστορίες στο διατάφτα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Παιδιά, φεύγω. Καλά τα πάμε. Γεια σας. Άντε, θα ξαναλέμε. Όλα καλά. Ενθουσιαστήκα πάντως και αυτή την ιστορία, βλέπεις. Κατάθλιψη, μαύρη έπεσε. Οπ, να, έτσι ακριβώς ήταν το μαγαζί. Μπαράκι, σε φάση έτσι κάθονταν αυτοί μέσα, τρώνε σουβλάκια. Γεια σας. So, what's up with your plate carrier? Tokarev was mad. Artyom, the colonel's waiting for you on the bridge. Τώρα. Come on, out with it. Well, there I am, sitting on a beam, looking at Artyom milling about below. Artyom did most of the work. That he did, yeah, he did. But you don't have to interrupt my words. You asked me about the beast yourselves. All right, go on. So I see Artyom get to the door, and I think it's time I came down. So I do. But something just falls onto me. What does? How should I know? It's dark. Nobody around. But I can't move. And those locals kept going on about Tsar something. So I thought I was in a kind of a bind. So I just unfastened the safety and leapt down. There was that shed down there. The roof was kind of close. And what about the Tsar? Oh, blue! The Tsar was huge! Scary as shit! And there was this rusty bolt, and my carrier got snagged on. Adi Yamas. Well, you do. Lucky you already have a nickname. That's hilarious. And what was next?
Oh, next. Next we jump that old preacher of theirs. Well, Artyom did most of it. He swooped in like a hawk. Yeah, comrade. Well, I was clamoring about those beams and fighting the Tsai. Oh, I'm killing myself. Well, he basically solved the whole problem. True that. Good job, Artyom. Yeah, you both did well. Crest also. Sure. He did a swell job distracting those guards. I almost wet my pants with laughter when they started hauling that timber. He's an artist. Yeah, he's a great guy. You all came out on top of the game. And that calls for what? A trick. You nailed it. You truly are one of us now, Sam. Will you be joining us? Not now. I'll have some at dinner. Well, you'll have to catch up then. Sure thing. Anyways, we will just have a little as a warm-up now. Αδειά μας. Εγώ δεν έχω άλλο να πιω όμως. Great! That's some good stuff. Εντάξει, Αλάνια. Guys, there's something I've been thinking about. What does everyone expect of this trip? Φάντε όλοι. Personally, I want to come back and tell Sveta of my adventures, so that she'd look at me with her huge gray eyes without blinking and keep saying, "You're such a hero, darling." So you're expecting heroics and scars. That works. And why did you come? Well, my heart is aching for true romance. But in the Metro, all women want a solid relationship, a reliable husband, a real provider. Rutilos. Enough of that smug smile. It's unbearable. Not that I've had much better luck here so far. As soon as Kati came aboard, Stefan's been cooling Stefan, around like a guitar, Stefan. You should be happy. Katya is a tough girl. You'd be under her thumb in no time. That is unlikely. I'm not the kind of man to upstage his friend in a contest for a lady. Especially when that friend promises to break my arm! I'll catch my stroke of luck soon enough. There in Yamantau, women from all over the country have already gathered, waiting for yours truly. How about you, Dimir? What made you go? Well, at first I just went along with you guys, the colonel. But even then, I thought, this is my chance to make my dream come true. A chance to see Kazakhstan, my people. But first, we must come back to Moscow. Because it isn't fair. People must know that they've put up with enough. They are free. They can live outside now. What do you think about that, Idiot? I'm with you, Demir. Yet freedom is not so simple. There was this freedom fighter, Che Guevara. He died under 40. Comrade Mao, whose book you've been perusing on the other hand, was a strict ruler but lived a long life. Well, we should have expected that from you. Weird thing, though, is that you are called Idiot. I know. It's by his own choice. Because he's so fond of Chekhov. Chekhov, too, of course. But it's Dostoevsky for the most part, Sam, my friend. Sure. I read the book, too. It's just that I mix them up a lot. Chekhov wrote about that son of Austerlitz. A wounded officer. Powerful imagery. You are just killing me. How about you, Uncle Sam? Got dreams?
Αυτού την ιστορία θα την κάνουμε στο τέλος. Είναι στα DLC. Deep inside, under a grizzled metro dweller, there's still a relaxed Californian inside me. Get out of here! So you know, before Dad talked me into joining the Corps, I used to wear my hair long. He told me they'd make a decent citizen out of the total disappointment that I was, and sent me to college once I was discharged. I joined, and they sent me to the Middle East. Wow, so do you hope your guys would pick you up? I don't see them around. Yeah, I don't hold my breath for my guys. Once this mission's over, I'll submit my discharge papers. I'll reach the ocean, and there, find a ship maybe? Yeah. Oh yeah, just imagine it. You arrive on that ship, and they go like... Ah, the Russians are coming! You are one of us now. You don't really need to go anywhere. If we don't put your Ushanka on, they will sink you on sight. I won't, though I will take my balalaika with me. Balalaika! Well... Εντάξει, να σκεφτώ. Who has any expectations for our reception at Yanka? Πρέπει για όλα τώρα να τα πείτε. Well, your expectations, Alyosha, are quite obvious, huh? Scantily clad junior officer ladies on the rolling red carpet. Yeah, I'm a simple guy. How about you guys? Well, I hope they will answer a few questions. For example, if there is not a single American within hundreds of miles from Moscow, save for our friend Samuel here, why stay on the ground? Did you, dearest High Command gentlemen, know that we in Moscow had to spend 20 years underground? Oh, by all means, you can ask those while I'm enjoying my briefing with the junior officer ladies, huh? I don't know. I'm in the mood for a road trip. Oh, we got ourselves a true traveler here. Yeah. We will have to live and see. You are right. Next. Να πάω. Όλα καλά. Θα πει κανένας τίποτα. Άρα, τι ο καλάνι. Σας πάει κατούρμα. Next. Άντε, σκονόμαστε, α. Άντε, να είστε καλά. Καλή σας ώρα, παιδιά. Θα τα πούμε σε ένα άλλο επεισόδιο. Οπ, τι έχουμε εδώ. Πάμε και πίσω, να δούμε τι γίνεται στα πίσω. Ωβρε καλός το! Κάτσε να φτιάξεις καμιά σφαίρα. Δεν έχει φτιάξει σφαίρες. Μετά, μετά πεθερέ. Μπερδεύτηκε. Αλλού ήθελα να πάω. Ωραία, λοιπόν, πάμε λίγο. Here's one of my favorites. It was another. How did it go? Here goes. Workbench, eh? Everything is within reach, yet there's so much space left. Most of the stuff you and the guys found outside and gave to me went into making this workshop happen. So thank you. We'll have to keep pitching in like this too. Looks like we're facing a long journey, and useful things like ammo or equipment don't grow on trees. The further from Moscow we get, the harder they'll probably be to get. So don't forget to collect all the materials as far to keep us going. There's so many things to do. I haven't decided where I'm going to work on the suits, but I'll have to, and soon. And it's high time we fixed our uniforms. Some of our people are starting to look pretty ragged, you know.
Well, Duke's plate carrier won't hold the back plate anymore. A smoke break! That's good. Or else his doors will be in danger. Regardless, I am turning this little gang back into a real army. Well, that's it. I bragged enough and won't waste any more of your time. The colonel summoned you. Well, I have stuff to do too. You guys are fast to break gear, but none too expedient to fix it. That's it. Κάμια τσιγάρο. Good. Σε εφημερίδα ρε φίλε. Well, you are the right kind of guys. You, the colonel, Duke, that guy did a swell job on that bridge. And now he's bragging about it like a child. He's a child, really. No, a child. But he's good. So, yeah, what did I want to say? Yes. Thank you. You people accepted me, and I... I'm a simple guy. I will pay the debt back, okay? So, how do you like it out here after the tunnels? Freedom, huh? Sure thing. So much space. It feels too empty to me, though. Just reeds and ruins and those damn mutants. Hey, them. Sorreos. Now you guys are gonna see the government. So, Bratucha, don't be mad, but just tell me, what the hell do you even need them for? Καλή είναι και αυτή, αδερφέ, τώρα. Μην είσαι τέτοιος. Well, of course, it might be interesting to take a look, but throughout all of my rambling, I only met two kinds of ex-government people. Dead ones and gang leaders. And let me tell you, the latter are much worse than your typical bandit. They just have to make a speech before doing something off. Basta. So what I mean, I didn't really care about the government even before the war, much less now, when everything's long since gone to shit. So what for? Έλατε, για να λέμε ότι κάτι κάνουμε. I'm a simple man. That means I'm with you for the long haul. But I'd much rather find a nice place to live at than go see the government. Of course, they could give us luxury bunkers or something. Αλλά δύσκολα. Well, I tell you, you seem cold. Go get warmed up a bit. I'll smoke some more. I've stuff to think about. Εδώ σταματάει η φιλία μας. Or just stay. We have enough space now. Άρε, bro. Άσε τα ρίσκουμε ατζουά. Τώρα... Είναι εντωμεταξύ all the irony. Έχει το απογορεύει το κάπνισμα. Αλλά να πεις σε ένα κόσμο που όλα είναι με full ραδιενέργεια. Εδώ. Εδώ με τον μπρο. Εντάξει, καλό ήταν, δεν λέω. Θα τα πούμε άλλη ώρα όμως, ναι. Ναι, ναι. Άντε, σε χαιρετώ, καλά να περνάς. Πάρτο. Ε, όχι στο πάτωμα, ρε. Κρίμα. Άντε, bye. What would you like to ask, Nastya? Uncle Docker, do you have a sewing machine? No, I don't. But how are you going to fix the suits then? Well, like everyone else, I take a thread and a needle, and I use a sail stitch. Whoa, cool! Yes, can you teach me? I sure can. But later, I've got work to do. Will you let me fix Sam's rifle strap? Oh, but under supervision. Sam is so strict, you know. Hurrah! And Uncle Sam isn't strict at all. He's kind. All right, look here. I'll show you. Now, looks like you're having too many smokes. Family trouble? That was a joke. A joke. Just stand here. Let's talk some more. Πόπο, πιο πολύ μιλάς παρά παίζεις από το πριν. This, life thing. Pretty rough, huh? But you can't do anything about it. Άστα, bro. Σκληρίζουμε. Μας κάτεξε στον άκρη.
Now you people in Moscow, you used to live underground. I guess that's why you all look kind of pale. Quite different from my place. I hail from Kaduy village. It's near Cherepovets. You heard of it? Yeah, well, no wonder. Our place was the middle of nowhere before the war. There was no point spitting at us, much less wasting bombs. So, it wasn't all that bad at the start. The townsfolk were joking that it was a good thing since their credit slates were all wiped clean. But when the nuclear winter came, they weren't as merry anymore. Didn't used to be that hot even before that, but now, even the fucking thermometers froze. Though I wasn't really educated or anything, I'd always liked science, so I knew the winter would come. The moment the bombs started falling, I knew I had to move south before the snow got too thick. Fixed an old truck, hopped on, never looked back. Didn't even come close to the large cities. Moscow and such, they were the main targets, of course. The villages weren't much better off, though. There was awful shit going on. Atrocities of the kind I don't even want to recall. Yeah, at the time I was getting kinda unhinged myself. The first winter I spent alone in the lair, up in there. Took over a grocery shop's underground storage. Food kept well in that cold. 2 years, with frost bouts happening even in the summer. Became impossible to survive alone, so later on I would try to find company for the winters. Some were good people, others were, real assholes. As the years went by, the good people became more of a rarity, you know. And some really nasty animals started appearing, too. Near the areas bombed to rubble, the forest turned red. Always red. So, yeah. There emerged those two-headed deer. Oh, they're real lookers. And they eat, well, they're even worse than they look. There's this mutant nettle that grows on dead bodies and always moves like it's alive. Well, you will know it when you see it. So, that nettle is what they eat. That's how the locals find it. When you see a deer, that means there's a body nearby. The deer just wait for the nettle to grow. Boy, does it grow fast. The locals dry it and smoke it. Oh, those smokes were the roughest I've ever had. No wonder, really. So, I basically ended up going all over the place, almost reached Astrakhan. Winters there were a bit better, but that place had problems of its own. I mean, the local bandits have been capturing people running from the cold, selling them further south. I had to run in with them, too. I had to present my truck to one asshole there. Soon I fixed this rail car and started trading stuff, earning some cash, masquerading as a bandit, not to stand out too much. But let me tell you, watching the things they did was too tough. So, as soon as the sky cleared and winter receded, I decided to move east, since there's a lot of space there, not as many people. And on my way there, I got stopped by Silantius and his cult, and... That's how it goes, Bratuha. That's my story. Life sure is interesting. Τα είπαμε, εγώ δεν είπα τίποτα πάνω.
don't rush it here. Καλό! Εντάξει, την τελειώσαμε αυτή. This way. This way. Got that. And now this way. You have got to be careful here. See? I see. Εντάξει. Οπ, τι έχουμε εδώ. Τίποτα άλλο θα πείτε. Να φύγω. Α, τι καλά. Κάτια, τάνια. Πώς κοιμάται ακόμα. Here's one of my favorites. Μου θυμίζει τόσο πολύ το δίσκο. Να πω κι εγώ ένα τραγούδι. Δεν με θέλω. Τώρα ξεκινούμε να κι αυτός πόψε. Εντάξει παιδιά, ευχαριστώ πολύ, αλλά... Βασικά, όσες φορές ακολουθείς τις ιστορίες σου, θα τα ακούσεις όλα. Άλλη μια περίεργη και μόνο. Παρακαλώ, παρακαλώ. The mother. Καλά, πείτε τα εσείς. Here goes. Ωραία, εντάξει, τα είπαμε 100 φορές. Πάμε τώρα, άντε. Πάμε να συνεχίσει το quest. Πάμε τώρα ο πεθερός, να αρχίσει να μιλάει και αυτός να μην υπάρχει αύριο. Αλλά ας μιλήσουμε και με αυτόν 200 χρόνια πάλι, περίμενα. Εσύ όλα καλά, θες να πεις τίποτα. Well, hello my brother in arms. Είδα πολλά πράγματα. Θα φτιαρίσω κιόλας. Well, by all means, be my guest. I've been thinking here. How did Celestius manage to fool his people so quickly and so thoroughly? Α, το κάνω, το τρένο, να πάει στο γεστημένο. Magnetism. Something in that fate of his. It is a well-known phenomenon, actually. As soon as hard times hit, people's ability to think rationally shuts down. When there's danger, or lack of food, an animal wakes up inside any Homo sapien. That animal, usually, safely dormant, fears its head again. And what does that animal need? Not much. A perk, a leader, some food, and an enemy. The animal does not respect complex categories. It prefers a simple, black and white world with no shades of gray. The fact, by the way, was always appreciated by the powers that be. As soon as democracy seems to be winning in a way that they don't like, bam, they start a war. War garbage hunting. If you make people feel bad, they immediately go looking for a strong leader. They're even ready to eat less, only to alleviate the threat. You, Dexalantius, have you not introduced that fate of his? Would have stayed in power for long? Of course not. Power needs ideology or religion. They are essentially the same thing. Usually, people don't even want to figure things out. They just want to get rid of anxiety, born from the complete and utter purposelessness of their existence. They also want an easily understandable goal, which they could single-mindedly pursue all their lives to the mind of thoughts of impending death. People are simple creatures. Are you familiar with the philosophical concept of wu-wei? It's effortless action from Taoism.
adopted. Of course, it doesn't mean we shouldn't make any effort at all. Giving people a hand, doing a good deed is never bad. But changing the world order in accordance to our subjective morality? Are we gods or what? See, we have this operative hunger. Although Kantian, even though he probably didn't know it himself, he did put one thing right. The job of macrophage is to fight threats. But that's what we did back home. And when we fight, from the locals' point of view, we strangers are such a threat. And shouldn't be surprised when we catch the attention of their macrophages. I might be overthinking this, of course. Sometimes the simplest solution really is the best. Sometimes. So, anyway, next time, of course, do your thing. But remember that I warned you. Πάρε τώρα το φτιάρι, αυτά είναι καλά τα έργα. Tired already? Try doing it for a day. Alright, give me the shovel and watch it fly. Άντε, να το ξανακάνω άλλη μια άντρα. Καλά τα λέγει πατούς. Καλησπέρα, George. Where did we stop last time? Oh, θα συνεχίσεις να μιλάει γιατί... Μην μιλάς. Τι το κάνει αυτό. Κι άλλα, τίποτα, άντε εντάξει. Εκεί. Θα ρίξω άλλες τέσσερις φτιαριές. Μία. Δύο. Τρεις. Τέσσερις, ποιος φτάνει, ε. Άντε, έλα τώρα, πάρε εγώ. Alright, let me take it. Άντε για, πάμε τώρα στο πεθερό. Α, δεν με φτάνει πιο πάνω. Αυτά δεν ανοίγουν για τώρα. Πεθερέ, ήρθα! Γεια σας, όλα καλά. Προφανώς κάνω και τίποτα άλλο. I had a talk with the Ark! All thanks to Dokurev. He got the decoder working. Ark, come in. Come in, Ark. Over. Hey, this is Ark. Identify yourself. Over. This is Colonel Svetoslav Myonnikov speaking. I'm in command of a special operations force. We have received your signal and are currently heading your way. Do you copy? Over. Yes. Yes! Hear you loud and clear! Who am I talking to? How do I address you? The Deputy Chief of Communications Department, Major Ivanov. A moment. Oh, yes, Major. I understand that the checkup is in order. Great, Colonel. Melnikov? Simply capable. I am sorry for the lack of trust, but as you know, the situation is dire, and the enemy is always ready to strike. I do understand, Victor, and I hope that you can tell the leadership that my people are true to their duty and will be at their full disposal as soon as we arrive. Over. Thank you for the great news. How large is your force, Colonel? I have a squad of the best operatives the special forces have to offer. A squad? I see. Well, this is great! Great! Παγίδα, παγίδα! We are a large force, but we bring a message of extreme importance. We are heading towards you from Sector K6 Alpha. Do you have any data on enemy forces we might encounter on the way? Over. Just a moment, I have to check. K6, Alpha, you say, as far as I can see, there have been no enemy encounters ever reported in the area, Colonel. I regret. I must end our conversation here, but know that we are waiting for your arrival. I am making my report immediately, and I am sure the Minister of Defense will be eager to see you. This is a great honor!
fine. Do not worry. Well, here we are. Over and out. I served the people. Over and out. So, do you get this now, you doubting Thomas? I'm so excited, my hands are still shaking. The minister himself! This is incredible! By the way, Arthur, you should take a look at the map. Ο υπουργός, ε. Φλάκα. Πιστεύω ότι είναι τόσο χαζός. As you can see, we are heading almost straight to the Yamantau complex. Got the entry. Πάμε να δούμε λίγο έξω, να δοκιμάσουμε. Surprising, really. Yeah, taking into account the number of priority targets there. So we can hope for smooth sailing from here and right to the very destination. Λοιπόν, τώρα ξεκινάει μια πολύ ωραία περιοχή μετά από 200 ώρες που μιλούσαμε κατάπαυστα. We are approaching the Yamantau bunker, the final destination of our long journey. Direct radio contact with the bunker has completely dissolved Miller's resentment towards me for destroying our previous lives. He is eagerly anticipating the meeting with the Minister of Defense he was promised. Probably such things are important for a career officer. The people, though, are less interested. They are asking important questions. Where are the occupying forces? Why is there just wilderness and people gone wild around? What's stopping the government from restoring the country? What was being done in the last 20 years? Miller believes that we'll get all the answers. He will be pardoned, as well as Anna and I. And we will all return home to the metro. Sorry, αλλά εγώ στο μέτρο δεν γυρίζω. Δεν ξαναπάω εκεί πίσω, ρε. Για πάμε να δούμε τώρα τι θα δούμε. Χαμούλης έχω να πω. What's going on ahead? Over and over. Everything's abandoned, but the truck is okay. Over. Roger that. Don't go too fast, and watch out for radiation. Over. Roger that. I still can't believe this. We're there. You get this? This has been our goal, not for weeks or months, but for 20 years. My whole life. And it was not spent in vain. Now I know it for a fact. Mama, look. Are we going to live here now? I don't know. Why? I don't like this place. It's creepy. Shh. Don't say that. Go back, Carol. It's getting really hot out here. Everyone, masks on! Passengers, get inside and button up tight! Yes, of course. Come on, Master. Shh!
change of plans. We're taking the rail car from here. Wait for Artyom and me. Roger that. How about me? You've been dreaming to get here for so long, and are now leaving me behind? Am I your daughter or not? Come with us, Anna. Or else I'll never hear the end of it. A wise decision. Yermak, stop the engine. Yes. Nulla. Take the Aurora back to the safe zone and sit tight there. We do that right now. Stepan, you're in charge while I'm away. Sir, yes, sir. Great. Let's go. Where's the Moscow? Yeah, looks like it. See that crater? Wonder what the yield was on that one. Looks like a mountain to me. Young guys used to have many and 500 ones too. Well, even 100 seems to have done okay. Man. Κάπως έτσι θα το φαντάζουμε. Colonel, here back here. We're in the safe zone. Radiation nominal. Waiting for your return. Over. Good. Miller, over and out. Look at all those cars. Artyom was right. People were coming here from all over the country. Yes, they were. Nobody came from Moscow until now. So much time wasted. We'll make up for that now. Well, we're almost there. Bad place. Now we shouldn't have come here. Really? Then you what? Okay, so where's my welcoming committee and red carpet? I don't get this. Oh, see? Nobody home. How about we go back? Huh? Wait. Look! Identify yourself. Colonel Miller, here to report to the Minister of Defense. And where are your people, Colonel? Contact them and tell them to take the train into the main airlock for decontamination. Welcome to the Ark, Colonel. Proceed through the tunnel and take the elevator. You'll be met inside. Did you at least prepare a speech? Reporting to the minister is no joke. Ah, get off my case. I pulled an old knife.
Δεν με φαίνεται και πολύ σωστό. Don't you feel like you should say something to Artyom now? Yes. You were right, Artyom. Ευχαριστώ που σε τίποτα. Thanks for not giving up. Το φτιάχνει την γραβάτα. Καλή κόρη. Ακούγεται καλά το παιχνίδι. Νομίζω ότι πρέπει να ακούγεται αρκετά καλά. Ελπίζω να ακούγεται αρκετά καλά. Here goes nothing. What? Why? What? Comrade Minister, Commander of the Joint Special Operations Forces Squadron of the City of Moscow, Colonel Miller, reporting. I would like to request that my people are provided with temporary quarters and supplies, as there are women and children among us. Still, our fighters are in top shape and ready for action. Women and children? Good. Haven't had those in a while. Who are you? Get that! Αρτιόμ Κατμπάτς, παιδιά, το παιχνίδι καλά ακούγεται, εσένα δώσε λίγο, να με δώσω και μπέντα, πού να με πάω, να με δώσω. Άντε, δώσε, δώσε, έλα. Αυτό το ότι με σέρνουνε πάντα σαν το σκυλί δεξιά και αριστερά με ξεπερνά. What the... Where am I? Where are the others? Everything is going as planned. Everyone is fine. So far. So far? Σαδιστές, ρε. Δες. I demand a meeting with the Minister of Defense now. Do not worry. Everything will be just fine. And even better. The Minister and the Chief himself are expecting you for dinner. Dinner? What the hell? Are you fucking mocking me? Shut up! The doctor is talking. Where is the government? Answer! All here, Colonel. All here. We are the government, you people. Κρεμασμένος. Καλησπέρα, καλησπέρα. Από πάνω από τα τσιγκέλια κρεμασμένος. You're just fucking cannibals! Calm down. We'll get John this like this. And believe me, nobody likes that bitter taste. The girl will have to wait, though. We must run the tests first. I don't like that cough of hers. Untie my hands, you motherfucker! And I'll shove those tests so far up your ass, you'll be spitting Watch them! Watch your tone, young lady. Do as that young man does. He woke up long ago, but quietly listens to wise people talk. Με άγχωνες, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, στο τέλος. Έχει πολύ ιστορία αυτό το παιχνίδι. So, Colonel, now you will pick up the radio and tell the rest of your people on the train to come here. If you don't want her to suffer for a really long time before she is served. Do you understand? Εσένα ειδικά, Keith. And here I was hoping for an intelligent conversation for a change. That's not a problem, though, since this nice young man will surely do it instead. He won't dare be contradictory once we're done with you. Well, nice meeting you and all. Yakov, you may start. I'll get you even after I'm dead. That may well happen, Colonel. I could choke on you or something. In the meantime... I'll excuse myself. Come here! I'll rip you all apart! Every last one of you should have done that before the war! And I'll get you now! Burn this town! To ashes! Now we'll be fooled again! Good. Come on.
Άρε σαν παιχτούρι, δώσ' το. Τώρα τέλειωσε, πάμε. Για να δούμε εδώ τώρα τι παίζει. Τους μαγειρεύουν και τους τρώνε. Νόμιζα προς στιγμή ότι κάποιος χτυπούσε την πόρτα. Λοιπόν, που είχαμε μείνει στο ότι δεν καταλάβαινε τι γίνεται, μας την πέφτουν από πάντου. Πάμε! Πέθανε πολύ στους κόσμους, τι μαλακίες. Just like our old D6. Even the lift is the same, exactly. True, and quite fortunate. This way, we can hope to find Anna. Still, the complex is huge, and we have 10 minutes at the most. So, we'll have to split up. Sam. You check the filter room, the generator hall, and the storage. Idiot, you come with me to the command center. Ooh, like, yeah. Artem, you take the barracks and the sick bay. Let's go! Mate! Lots of meat! Your floor, Artem! I love you, man, yeah.
Ωραία. Εδώ έχουμε κάτι άλλο να πάρω. Εδώ δεν μπορώ να πειράξω κάτι. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Άντε, ο floor. Θα ανοίξω και αυτό. Ωραία, πήραμε και αυτό. Άντε, και ο Θεός βοηθός. Δεν μπορώ να κάνω εσύ, βέβαια. Δεν ψήνεται να ανοίξει. Ότι. Δεν πήγε. Μάλιστα. Κάτι βλέπω τώρα, αλλά τι δεν βλέπω, ρε παιδιά. Your floor, Αρτιώμα, αλλά ο Αρτιώμα έχει παντρευτεί ανάμεσα σε δύο πόρτες. Άχρησο και Παναγιά. Στα πυροβολά αυτά για να δυνατούνε. Τι κάνατε τώρα, ρε. Ανέβω εδώ πάνω. Δεν ανεβαίνει. Καλό κι αυτό. Ούτε αυτό πάνω τίποτα. Άντε, γεια. Δεν μπορώ να πάω. Πίσω δεν μπορώ να πάω. Αχα, μάλιστα. Οκ, αυτό ήταν δηλαδή. Μάλιστα. Τρομερή τέτοια. Σαν βέβαιες έτσι όλους. Μάλιστα. Μάλιστα.
Okay. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι πρέπει να προχωρήσουμε από εδώ. Άντε να δούμε. Ρεμάν, κάπου ήμαρτον. Ήταν πίσω από το πτώμα, δεν το πιστεύω. He's dead. Εσείς, είστε καλά ρε. Παναγιά. Wow. Αυτό και είναι εντυπωσιακό. Μάλιστα. Κρίμα θα πω εγώ. Να βρει και πολλά ακόμη. Κρίμα θα πω. Πάμε ψυγείο. Μάλιστα. Φόβο με τόσο ρε φίλε. Αν είναι δυνατόν. Συνδέουμε αυτό. Παίρνουμε αυτά. Μύτ και μύτ. Μην είστε πλεονέκτες. Δηλαδή βρε παιδιά. Α, είναι πτώμα. Βασικά περίμενε, δεν θα πέρασω από εδώ, μετά από εδώ. Πάμε λίγο από εδώ. Τι είχε αυτός ο μπάρμπας εδώ πέρα να μας δώσει. Α, μπορούμε να πάμε και από πάνω. Άρα πάμε πάλι πίσω. Μάλλον πρέπει να μπούμε από εκεί μέσα. Για να δούμε εδώ μέσα τι γίνεται. Για τρύπωσα. Εδώ είναι σκοπευτήριο. Ένα βιβλίο. Μάλιστα. Okay, cool. Αυτό ήταν.
Μάλλον αυτό ήταν. Δεν βλέπω κάτι άλλο που να μπορώ να πάρω. Οπότε ξαναπάμε πάλι πίσω. Τι είχε πάνω. Οκ. Okay. Προχωράμε όλη ευθεία. Έλα τώρα με τις μαλακίες. Αυτό το πράγμα που σου λέει πήγαινε, αλλά θα πεθάνεις. Δηλαδή πραγματικά με ξεπερνά. Ό,τι να είναι με καπέλο. Μάλιστα. Αυτό έχω. Επίσης το DualShock πεθαίνει τόσο γρήγορα. Ενδιαφέρον, σήμερα η μέρα είναι δημή. Λοιπόν... Okay. Για πάμε λίγο να δούμε. Μήπως θα ξαναδώσω πάλι. Α, τα πήρα μία φορά, έτσι. Δεν τα δίνει ξανά. Α, αυτό θα το δώσει όμως. Ωραία. Για να δούμε λίγο το όπλο μας. Τι βλέπω. Μάλιστα, έχω δύο καραμπίνες από ό,τι φαίνεται. Μάλιστα, για ποιο λόγο έχω δύο καραμπίνες. Οκ. Okay. Άντε βρε πουλί μου, περπάτα μπροστά. Πάμε τώρα, είμαστε λίγο πιο καλού κακού. Θα το σπάσω, θα το τυνάξω όλα. Λίγο πολύ. Αυτό δεν κάνει κάτι ιδιαίτερο. Αυτό εδώ δεν κάνει κάτι ιδιαίτερο. Πάμε πάνω λοιπόν.
but there was me. There! Okay. Ωρε μίγα, λογικό είναι με τόσα πτώματα. Του έξε, λέει, in one shot με το σκόπιτρο. Αχ, βασικά έχω το τέτοιο τη διόπτρα, γι' αυτό είναι σε φάση. Τα παιδιά εδώ αραχτά είχαν και φωτογραφία, για να δούμε. Σοβαρά τώρα. 28/5/23. Ωτσα, δες ποζάρισμα. Και τι έγινε, λες και δεν θα βρούμε σφαίρες. Να σου πω, τις καραμπίνες τις θέλω περισσότερο από αυτό. Okay, παντού οι ίδιες αφίσες. Λοιπόν, βρε τα παιδιά. Ου, ωραίο όπλο. Okay. Πάμε. Attention Spartans! The command center is ours! Rally here if comms fail, idiot! Figure out the door and link control. Lock down all the passages we don't need. Θα ξεχάσω τα χάκια αυτά. Από πάνω ή από κάτω.
Για να δούμε από εδώ. Oh, look! Γεια σου. Ναι, ο φακός έσβησε. Τον έσβησε. Εν τω μεταξύ το από εκεί. Τώρα εγώ είμαι σε φάση, περίμενε. Και να πάω και από κάτω, εδώ που θα με βγάλει. Στον κορκά. Άντε, πες πίνω εδώ μέσα. Πάμε από εδώ μέσα. Αλλά... Ωχωχωχω! Πραγματικά! Δεν έχω βρει. Βρούμε τίποτα καινούριο. Δες να την έχει αυτό. I knew it. Πόσες σφαίρες έχω. Έχω.
γαμίσου θα έχεις. Λοιπόν, πρέπει τώρα να βρω να θυμηθώ πως παίρνω τα τέτοια. Δεν θυμάμαι. Πώς παίρνω τώρα να πω το τέτοιο, ξέρασα. Άρα ξέχασα πως παίρνουν τα τέτοια γάμο, τα μαχαίρια και τα...
μαβιά. Έλεος κάπου. Α, μαβιά. Ωραίο. Πω, τι είναι όπλο. Πάμε να το πάρω. Τώρα έχει εξερεύνηση εδώ. Θα έχει και τίποτα. Πού ξέρει, φανταστώ. Σκληρό. Άντε, βγάλε το φτάνει. Γεια. Πραγματικά οι τύποι ήταν τελείως ό,τι να είναι. Δεν λυπάμαι και καθόλου που τους ξεπάστρεψε. Κανένα τίποτα εδώ. Πώς ανεβαίνουν πάνω. Έχει κάποια σκάλα, κάτι. Τι ανέπνευαν πάνω. Μάλιστα. Μάλλον από εδώ την κοπανάμε, αλλά... Οκ. Ω, η άνθρωπος. Artyom! I knew! Behind you! Papa! There is always one like you! A hero! You're not saving anyone! Just like the others! So just... Freeze! Yes, yes! Let him go! Don't kill me! Now! Remember what I told you! There was an ex... Enough chatter! Remember what I told you! What did he told you? Take it, huh? Are you alright, Artyom? Thank God. Thank God. Let's report to the colonel. Τι είναι, κάτι παίζει τώρα εδώ πέρα. Άννα, τι δεν μου λες, Άννα. Dad, it's me. In the sick bay, Artyom found me. Άννα, τι δεν μας λες, Άννα. Let's go. Not too fast though. I need to catch my breath a bit. Πώς ζούσαν εδώ μέσα.
this whole situation, though. I thought we wouldn't see anything worse than that cult on the lookout. Καλησπέρα, καλησπέρα. Κάνετε, πώς είστε? Θα πατήσω και τα κουμπιά τώρα. But no, it appears there was still space for growth. We could have got killed there. We almost got eaten here. Μιζεράκια. Bastard. Unbelievable. To think he used to be a doctor. Don't matter. We'll see what happens now. We did survive him after all. Ας είμαι καλά εγώ. Δες τι βρήκα. Οπ. Έχει κάτι πρέπει να πάρω. Να αφήστε με να κάνω loot. Έχει απότομες επιταχύνσεις σορτιών πάντως. Εκεί που πάει και σέρνετε ξαφνικά τραβάει κάτι γκάζια τρελά. Έλα πατέρα. These monsters have been made here, like the Watchers in Moscow. Those keep people on the ground with their deceit. But these... All right, but what do we do I'll now? I'll be damned if I know, Anna. No idea. Have you found anything, idiot? Their defense sites, HQs, all the information is outdated. All links are long gone. Still, the ones that light up worked for at least a few years after the war. Heist. What's down there? Α, από εκεί θα πάμε. It's Caspian 1, a comm center. There's one more just like that in Novosibirsk. Are you going to drag us to some other bunker now? No. We have to make a decision. Did you get everything you told me? One more. I don't think you should have put it like that, Anna. It all worked out this time, didn't it? It worked out. It really did. My concern is, what if next time it doesn't? You're right, of course. But do you intend to live forever? Of course not. All the more reason to strive and spend more time of what is allotted to me. Over there. Που δεν είδα, κάτι που δεν έκανα loot. Και προφανώς όχι. Πάμε παιδιά, εντάξει, όλα κομπλέ, τα κλείψα όλα, πάμε. Ρόμο, δώσε πόνο.
Μπράβο, τι έχασα. Συγγνώμη για Little Nightmares 2. Ωραίο είναι, δεν έχω παίξει το 1 ακόμη, αλλά είναι αρκετά ωραίο, θα έλεγα. Πώς φάνηκε εσύ που είδες, που παρακολουθούσες? Μένα μου άρεσε πάρα πολύ το Little Nightmares και πρέπει να είναι πιο ωραίο από το 1. Να σου πω, η ατμόσφαιρα μου άρεσε λίγο περισσότερο. Ουχου, έκανα right to vengeance. Πολύ ωραίο. Και νομίζω παίζεις και με 2. Ωπα, δεν κάνω λάθος. I believe that Moscow was controlled by. Ναι, καλά. Το 1 ήταν πιο creepy, ρε. Το 1 χειρότερο. Έβλεπα το 1 και λέω σιγά μην το παίξω. Το έχω! Δεν το έχω παίξει ακόμα. Σου καβλιέτ! Πες το! Πες το! Μετά θα πάμε για Ρώσα. Για Ρώσα. Για τότε με Ρώσους. Έλα. Σου καβλιέτ, στόπα! Πεθερέ, έτσι είναι αυτά. I will repeat my question. What do we πάμε. Do now? Δρόμο. Could we go back to Moscow? Tell them the truth about the war. The government. They'll shoot us on approach. And even if we do break through, what can we do against Hansa? Who'd believe us with no proof? What about going back to Volga? We could live there. What do we do about the locals? They weren't exactly happy to see us there. Do we kill them all? Is anybody here up for that? Back in Moscow, Artyom had been dreaming of finding a habitable place and building a colony there. Isn't it time we got to it? The idea is good. Εν τω μεταξύ βλέπω τον Dr. Stone αυτές τις μέρες και είναι όλα μες στο mood, πραγματικά. Και τον Dr. Stone για ποικία πάμε. Λοιπόν, δεν είδα να παίζουν με 2, απλά υπάρχει ένας χαρακτήρας που... Ναι, αυτό, αλλά νομίζω μπορείς να παίξεις και με 2. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Μ' άρεσε, ήταν cute! Σε ένα σημείο είδα κυρίως. Εκεί που τρέχανε αυτοί οι δύο να ξεφύγουνε. Κλασικά. Το μόνο που δεν μ' άρεσε από το πρώτο ήταν η φιγούρα που είχαν βγάλει, η οποία ήταν μούφα, έλειωνε κατευθείαν από τη ζέστη. Άμα την έβαζες και είχε λίγο ζέστη στο δωμάτιο, στράβωνε. Τώρα βγάλανε και δεύτερη, που ήταν οι δύο χαρακτήρες μαζί, αλλά... Ναι, έχει πολύ πλάκα. Βέβαια ήταν φθήνη, δεν ήταν πολύ ακριβή. Όσο πίσω το αγόραζε για το PlayStation, νομίζω για το PC έπαιρνε και τη φιγούρα μαζί, αν ήθελε. Τώρα βγάλατε ωραία συλλεκτικούλα. Είναι το ένα βγαίνει μέσα από μια τηλεόραση. Θα πάμε. Ευχαριστώ που διάλεξα, ήταν πολύ κατατοπιστικό. Συμμετείχα και εγώ πάρα πολύ, μίλησα πάρα πολύ. Ωραίο το μετρό, δεν λέω. Αλλά τότε ο χαρακτήρας... 3 months on the road. 3 months of constant trial. But ναι. After Yamantau, we are ready for anything fate. Πήρε ένα πληκτρολόγιο τώρα. Περιμένω ένα πάρα πολύ ωραίο πληκτρολόγιο. Δεν άντεξα, επειδή τα δικά μου τα παίξανε. Ναι, για πέταμα. Will the maps within yield a spot free from radiation? Where we could finally settle in peace. Ακόμα δεν έχω κάνει unboxing στην τεχνική από το... But what's left for Cyberpunk. Us but hope? The desert is taking its toll. The crew suffers from heat and thirst, and the Aurora is not in her top form. We're out of coal and had to switch to burning available fuel. Το αυτό που έχω είναι καλό, αλλά μετά από σχεδόν 8 χρόνια, 9 χρόνια, πόσο το έχω, σκυλιά, για αυτό το μηχανικό θα πάρεις για να κρατάει μια ζωή. Είχε red Cherry MX, red switches. Είναι από τους πρώτους πλάκα-πλάκα στην Ελλάδα που είχε μηχανικό πληκτρολόγιο. Είχε κάνει και βίντεο τότε για τα μηχανικά πληκτρολόγια. Και κράτησε, αλλά σε γενικές γραμμές μετά από τόσο καιρό έχει και αυτά τα ρεταρίσματά του. Είχα τις Xiaomi ένα, το οποίο αυτό εδώ το είχα δανείσει στο μικρό μου αδερφό, αλλά μου το κατέστρεψε. Εγώ ακόμα δεν το έχω φτιάξει. Καθαρίζω και χάνει ακόμα πλήκτρα. Πολύ ωραία κατασκευή, αλλά... Είναι αλουμίνιο από κάτω. Αλλά πέθανε κι αυτό. Ναι, όντως αυτό με τα patches προς το παρόν γι' αυτό ξενέρωσα και δεν το έχω εγκαταστήσει ακόμη. Λέω τζάμπα θα το βάλω. Οπότε άστο να κυλήσει λίγο να δούμε πώς θα πάει. Επίσης από πληκτρολόγιο έχω και αυτό της Xiaomi, το οποίο δεν μου αρέσουν τα πλήκτρα. Γενικά έχω ένα θέμα με τα κουμπιά, με τα πλήκτρα. Θέλω συγκεκριμένα κουμπιά. Οπότε αναγκαστικά είδα και από ήθα. Και παρήγγειλα ένα. Τώρα αυτά δεν ξέρω τι θα το κάνω. Το ένα μπορεί να τα κρατήσω κάποια στιγμή να αλλάξω switches, αλλά στο μέλλον. Είναι και αυτά τα έρευνα τα switches πολύ άκριβα και θέλει δουλειά για να φτιάξει ένα καλό πληκτρολόγιο γαμώτο.
Θέλει πολύ δουλειά. Λοιπόν, ακόμα φορτώνει. Το καλό κόμμα αυτό το παιχνίδι είναι ότι κάνει άπειρο τέτοιο. Έχανε πλήκτρα. Όχι ρε εσύ, αφού εγώ το έδωσα καλά. Όχι, το παράτησα, το έδωσα γιατί εγώ πήρα άλλο. Εδώ ρώστητ από το μικρό αδερφό. Χαλαρά. Γεια σου ρε Άννα. Εδώ τα ξεμάσχαλα. Πάντως από το χειμώνα πάμε έρημο τώρα. Ρε Παναγιώτη, εγώ καλά στο δώσα. Έλα τώρα. Και βασικά και ό,τι πληκτρολόγιο σε έχω δώσει το έχει καταστρέψει. Ό,τι βασικά οτιδήποτε σε έχω δώσει το έχει καταστρέψει. Είναι μια μικρή πικρή αλήθεια. Θα μας πεις τίποτα ρε Άννα. I'm not in love with this place. Nothing but sand and heat. I feel yeah, like shit here. Το μη και το έντε, το μη όντως. Και το W, το μη παίζει. Το W δεν παίζει. Το W, το έντερ μια χαρά πια ήταν. Artyom, a car. Okay. Somehow I don't like this welcome either. Άρα, άνω, τώρα το μίσες. Αργία, άνω, τα καταλαβαίνει, αλλά. They stopped in that village there. Looks like somebody lives there. I see. How are the men doing, Demir? Stepan is the worst of the others are not so well. Παρκάρτε το τρένο, βρε αδέρφια. You and Demir reconnoiter the area. We need to find that damn bunker and hit the road as soon as we do. There's a slight problem with hitting the road. There's barely enough water in the boiler to make some tea. Εκεί που είχε άπειρο νερό από τα χιόνια τώρα δεν έχει νερό. Το καθάρισε. Ναι, ναι, από τα πάντα όλα και μισοπροπηλική. Το ξέρω ρε, απλά δεν είναι η λεπτομερική διακόπτεση. Η Gateron είναι GTP, πραγματικά. Εντάξει, παιδιά, το είπαμε. Θα προσπαθήσω να είμαι ψύχρεμος. Artyom, we have to learn who those men with the car are. They do look like regular bandits, but we can't take risks here. Είναι πεθερά. The car was headed for the village. Looks like they have a comms relay there, and it should hold some info, which is just what we need now. Move out as soon as you're ready. Next, το κατάλαβα, με διώχνει. Crest, can your rail car pull the train? Hire. Yeah. Θα με δώσεις. Hi, Artyom, αλλά δεν με δώσεις τίποτα. Να το χέσω το hi. Από πού βγαίνω, ρε? So, how'd you find the premises, idiot? Looks like it leaked the walls of the ticket office and lockers. Full of garbage now. We use some cleaning. Here. Είδα ένα πολύ ενδιαφέρον live σήμερα στο YouTube από Gramers και ναι, το είδα και εγώ λίγο. Τώρα δεν το τρέξα πολύ, αλλά καλά, αυτό ναι. Άμα είναι να πάρεις, καλύτερα πάρε το Xbox X, αυτό το λέμε κι εμείς. Και ακόμη και το Pro να πάρεις, σε συμφέρει περισσότερο. Αν σκεφτείς... Okay, set up the perimeter. You, get to the back of the train. Αν σκεφτείς ότι μία κάρτα... Πού είμαστε τώρα, κάτσε να δούμε. Αν σκεφτείς ότι... Α, εκεί πρέπει να πάμε, μάλιστα. Λοιπόν, άμα σκεφτείς ότι μία κάρτα γραφικών αυτή τη στιγμή η πιο απλή 1060 έχει πάει στα 300 πλάς ευρώ. Που για να πάρεις 1060 που είναι η πιο basic αυτή τη στιγμή. 1060, 1660 πάει 300 και αυτή τη στιγμή. Οπότε θες όσο κάνει μια κονσόλα. Και τι θα παίζεις 1080 και άμα με τον επεξεργαστή σου. Και άμα. Και άμα. Και άμα. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ κάπου εκεί πρέπει να υπάρχει upgrade απέναντι. Αν περάσω απέναντι. Με τα τρένα σας. Λοιπόν, οπότε συμφέρει ένα κλικ περισσότερα.
Ένα κλικ περισσότερο. Και GPU 1060 ξεκινά στο basic, 1660 μετά για να πας 2060, σκεφτείτε, είχε 210 ευρώ πριν από ένα μήνα, 210 ευρώ. Και τώρα αυτή τη στιγμή πάμε 380+. Έχουν ανεβεί τρελά οι τιμές, παιδιά. Οι τιμές έχουν πάει στο Θεό. Αυτό, μια ζωή μένουμε αυτό που έχουμε και περιμένουμε, δεν κάνουμε και τίποτα άλλο. Λοιπόν, διάκασε τώρα εγώ αυτό να δω. Μάλιστα. Κάπου εδώ πέρα. Κάτι κάπου γάμο το. Κάτι κάπου. Εδώ, αλλού πάω. Απλά είμαι σε φάση. Εδώ πέρα. I knew it. Αχα. Λοιπόν, να σας πω. Consoles for the win. Το κακό είναι ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή παροχή κονσολών. Δηλαδή, προσωπικά έχω το PlayStation 4, από το οποίο και παίζω τώρα, το οποίο με περικανοποιεί. Το πλάνο, το οποίο το έχω συζητήσει λίγο και με τον κολλητό μου που τα λέγαμε, τουλάχιστον για αυτό το θέμα, είναι ότι όσο ζει το PlayStation για καμιά διετία, μέχρι να ξεμπερδέψω και με τα exclusive του Sony, τη Sony που θέλω να παίξω, θα πορευθώ όσο έχει με αυτό εδώ. Με βγάζει, δείτε, η ποιότητα είναι αρκετά καλά. Καλά, εντάξει, πέρα από αυτό, ναι, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Λοιπόν, αμέσως μετά έχω και το Xbox το απλό. Το οποίο Xbox το απλό, να πω την αμαρτία μου, δεν το έχω χάρη όσο θα ήθελα. Δηλαδή το Xbox το απλό, το πιο πεθαμένο από όλα. Θα ήθελα να το έχω χαρεί λίγο ένα κλικ παραπάνω. Λοιπόν, αλλά εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να κρατήσω τη 1600, τη 1060 που έχω, η οποία είναι πολύ καλή κάρτα, είναι πάρα πολύ καλή κάρτα. Και με τον 35, πώς είναι ο 3580, 3850, ποιος είναι, έχω ξεχάσει ποιος είναι, της AMD ο υπεξεργαστής, 3850, 8350, ποιος είναι, 8350, sorry, ναι. Τρέχει μια χαρά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το πιο value απ' όλα είναι να πάρεις το Xbox το απλό με το Game Pass, το οποίο το έχω. Πήρα το Game Pass για 3 μήνες, αν έχεις καινούργια συνδρομή, για 3 μήνες με 1 ευρώ. Το οποίο είναι το Ultimate και μπορώ να παίζω και στο PC τα παιχνίδια που σου αφήνει να παίξεις και στην κονσόλα. Οπότε έχεις το Game Pass να παίξεις ό,τι παιχνίδι θες. Εγώ 3 μήνες με 1 ευρώ και μετά, να σας πω τώρα, γιατί αυτό είναι το ωραίο, ότι όσοι είστε εδώ θα μάθετε και μια πληροφορία εξτρά. Υπάρχει ένα μικρό τσιτάκι, το οποίο με εκπλήσει γιατί κανένας δεν το έχει πάρει ακόμα πρέφα, ειδικά εδώ Ελλάδα. Λοιπόν, στο eBay πουλάνε 14ήμερες κάρτες με 1,5 ευρώ, που σημαίνει ότι με 3 ευρώ το μήνα έχεις το Ultimate. Το κάνεις ανανέωση κάθε 14 μέρες. Θες να παίξεις, το βάζεις. Οπότε τυπικά γλιτώνεις γύρω στα 9 ευρώ, 9 με 10 ευρώ. Οπότε σκέψου ότι συμφέρει και με το παραπάνω. Λέει, εγώ έχω ξεμείνει με Core i7, μια χαρά. Δηλαδή και εγώ με τον 83-50 μέχρι τώρα τούμπανω. Απλά συμφέρει ένας που θέλει να παίξει τώρα, αντί να πάρει κάρτες, ιστορίες. Σκέψου, θα πάρεις μια κάρτα γραφικό με 350 ευρώ και θα παίζεις, αν έχεις αξιοπρεπή επεξεργαστή. Όπου φωτιά πήρε μόνο το αυτό. Τι λες τώρα. Αν έχεις αξιοπρεπή επεξεργαστή θα παίζεις max 1080 και αυτό στα 50 fps. Ενώ με το μικρό παίρνεις. Τι είναι εκεί, ρε παιδιά. Με το μικρό παίρνεις. Wow, ενδιαφέρον. Παίρνεις το. Μπράβο. Παίρνεις το S. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι θα χρειαστεί να βάλεις και χώρο, που ένας σκληρός που κουμπώνει καρτούλα κάνει 100+ ευρώ. Οπότε μάνι θα πας κατευθείαν στο 500. Τέλος πάντων. Σε γενικές γραμμές. Κάποιες. Αυτή τη στιγμή η καλύτερη εμπειρία προσφέρεται από το τέτοιο. Η καλύτερη εμπειρία προσφέρεται από το Xbox. Αυτή τη στιγμή. Τι έχουμε εδώ σκουλικιά.
αλλά σε συμφέρει. Δηλαδή, εγώ αν έφτιαχνα PC θα ήθελα να κρατήσω αυτή τη στιγμή το τέτοιο, θα ήθελα να κρατήσω το... Πώς το λένε, θα ήθελα να κρατήσω την κάρτα μου, τα υπόλοιπα και να αλλάξω επεξεργαστή, μητρική και RAM. Αυτά τα τρία θέλω να αλλάξω. Η AMD λόγω αποθεμάτων και τέτοιο έχει πάει στο Θεό. Artyom, looks like a storm is brewing. The sky's all black. Έρα, Artyom, okay. The sky's all black. Ω, Χριστέ και Παναγιά. Τρεχάτε ποδαράκια μου είμαστε τώρα. Πάω ρε φίλε. GeForce έχω, τη 1060, να σου πω, αυτή τη στιγμή, επειδή η AMD λοιπόν είναι αρκετά ακριβή, υπερβολικά ακριβή θα λέγα, όχι αρκετά, υπερβολικά ακριβή, ας μην κοροϊδευόμαστε. Θα πήγαινα για τον 10... Τέλος πάντων, ναι, τώρα sorry, απλά προσπαθούσα να δω τον 10, συμφέρει πάρα πολύ ο 10-100. Ποιος είναι, ο 10-100 δεν είναι? Ο 10, ο 9-900 ήταν πριν. Ο... Ου, τι είναι αυτό? Καλό. Συμφέρει πάρα πολύ. Πεθάμε κι εγώ ρε φίλε, μη σφαλακείς. Λοιπόν, τώρα δείτε τι λέει τούτος ο μπρο. Οκ, διαγραφή μηνύματος, sorry πως το λέω μπρο, αλλά... Λοιπόν... Τέλος πάντων, επειδή αλλού τα λένε το μυαλό μου. Συμφέρει πάρα πολύ. Ας μην κροδεύουμε. Με 300 στάρικα έχεις αυτό, παίζεις. Και να σας πω και το ωραίο. Μπορείς να έχεις την κονσόλα σου δίπλα από το PC σου και να στριμάρεις το Xbox απευθείας στο PC. Να παίζεις με το πληκτρολόγιο και το ποντίκι σου, είτε με το controller σου στο PC σου, ό,τι PC και να είναι, αρκεί να είναι στο ίδιο δίκτυο το Xbox. Όπως κάνει και το PlayStation άλλωστε. Εντάξει. Αλλά σκέψου, μπορείς να παίξεις ό,τι παιχνίδι θες με 300 ευρώ, χωρίς να παιδεύεσαι, χωρίς τίποτα. Και να έχεις το PC καθαρά για δουλειά. Πολύ καλή φάση. Ο επεξεργαστής είναι ακριβώς ο ίδιος με το μεγάλο το μοντέλο. Τα γραφικά είναι, η μνήμη που έχει τα γραφικά του είναι πιο λίγο από ότι είναι το μεγάλο το Xbox. Το μικρό και το μεγάλο, αν το θέσουμε το S και το X, έχουν ακριβώς τον ίδιο επεξεργαστή. Το θέμα δεν είναι ο επεξεργαστής αυτό, είναι ότι δεν έχει τόσο δυνατά, τόσο αρκετά τεράφλο όσο έχει το απλό. Ρε, τι είναι αυτή, τι γίνεται τώρα, Παναγιώτη, άρχισε να μπλοκάρεις σε παρακαλώ. Άρχισε να μπλοκάρεις λίγο σε παρακαλώ. Παναγιώτη, σου αγρώνε γόραζε. Τι φάση. Εντάξει, οκ. Okay. Και όχι μόνο, κάντε τους και μπλοκ αυτούς τους τυπάδες που σπαμάρουνε. Τι φάση, τι είναι αυτή τώρα.
Λοιπόν. Τέλος πάντων, αξίζει πάρα πολύ. Πιστέψτε με, έχω ένα φίλο που το πήρε εδώ πέρα το S και μόνο καλά λόγια ακούω το τελευταίο διάστημα γι' αυτό. Δηλαδή, πραγματικά μόνο καλά λόγια ακούω. Εδώ είχα. Ε. Άμα το κάνω τέτοιο αυτό λέτε να... Άμα το γιατί δεν μπορώ να τα κρατήσω αυτά τα όπλα. Αυτό είναι καραμπίνα, μάλιστα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Πάντως σας ξαναλέω, άμα θέλετε απλά... Οπ, τι φάση. Άμα θέλετε απλά δώστε 300 ευρώ και δεν θα το μετανιώσετε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα ποιο από τα δύο ρε γάμο, το είναι ωραίο όπλο και αυτό. Είναι αυτές, έλα ρε πανούλη. Πάνος, ο Πάνος ο μαθητής μου, ο Πάνος, για να ξέρω, γιατί για να λες Πάνος, πάει να πει ότι μάλλον είσαι ο Πάνος ο Πάνος. Τι λέει ρε Πανούλη, αν είσαι εσύ Πανούλη. Λοιπόν, τώρα εγώ τι ψάχνω εδώ πέρα, κάτι ψάχνω. Εδώ μεταξύ, είμαστε στην περιοχή νούμερο 2. Okay. Ευτυχώς πρόλαβα το 17 και είμαι, εντάξει, αρκετά ικανοποιητικό θα έλεγα, αρκετά ικανοποιητικό. Τώρα τελευταία βλέπω και εγώ διάφορα build. Άμα το θέλω αυτό είναι ωραίο όπλο. Άμα το θέλω αυτό το όπλο, τώρα ντρέλα μου μέσα. Μπορώ να φτιάξω σφαίρες. Α, από το Insta, ok. Λοιπόν, μπορώ να φτιάξω σφαίρες. Μόνο από αυτό μπορώ να φτιάξω. Γαμώ το. Εν τω μεταξύ τελικά Παναγιώτη ο ρόλος του mod έχει πολύ δουλειά. Λοιπόν, το διάλυσε αυτό. Βέγα, μια τη γιόλο. Τι είχε εδώ πέρα. Θα την πατήσω, το βλέπω ότι θα την πατήσω, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, πρέπει να πάμε όλο ευθεία, λίγο ακόμα ευθεία. Τι έχουμε εδώ πέρα. Ρε φίλε, κάπου έλεος, τι είναι αυτή ρε. Wanna become famous by followers. Απαγόρευση του χρήστη. Δεν έχει τέτοιο, απλά απαγόρευση. Λοιπόν, έχουμε και αυτά τα ωραία. Μάλλον γινόμαστε famous με φαίνεται. Έχουμε 5 άτομα. Σου γαμίσω. Wow. Αυτό είναι ωραίο όπλο ρε παιδιά. Με τρεις σφαίρες μόνο. Ναι το κατάλαβα, αλλά για ποιο λόγο να μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία δεν βαριέται. Εγώ βαριέμαι και μόνο τον διαγράφω κάθε φορά, δηλαδή πραγματικά.
πραγματικά δεν βαριέται. Ναι ρε, άνετα. Ανετότατα όμως. Πες μου ότι βρήκαμε σφαίρες για το τουμπανό. Πολύ ωραίο όπλο. Me likes this weapon a lot. Λες. Όλα πιθανά με τόσους βλάκες. Α, βρήκα 5 σφαίρες. Τίμιο. Το λες και τίμιο. Μπαμπούμ, μπαμπούμ. Τα ωραία πράγματα βγαίνουν το βράδυ. Γίνεται εκεί. Περίμενε λίγο. Τι γίνεται εδώ πέρα. Από εδώ. Κάτι. Τι πρέπει να κάνω. Γόρακα πρέπει να πάω, δηλαδή πραγματικά που στο γόρακα πρέπει να πάω. Έλα μωρέ μαλάκια να περάσω θέλω. Γάμω την... Πραγματικά ρε φίλε. Έλεος δηλαδή κάπου. Ωπα τσι. Έχει τίποτα να κάνω loot εδώ. Έρμα loot. Τι είναι εδώ μέσα. Λοιπόν, ναι μέτρο έξοδος. Anyway, αυτά τα ωραία.
μέχρι να φορτώσει. Το μεταξύ, ξέρω ότι αυτόν δεν πρέπει να τον σκοτώσω. Γι' αυτό είμαι προφυλακτικός, αλλά αφού σε σκοτώνει αυτός. Έχουμε πολύ ψωμί εδώ πέρα. Φαίνεται θα φάμε πολύ χρόνο. Μέτρο Exodus. Το οποίο ωραίο είναι, αλλά έχει τεράστια loading times. Πραγματικά, μέχρι να φορτώσεις το Xbox. 800 χρόνια. Ενδιαφέρον, αυτό ήταν καλό. Λοιπόν, και δεν το είδα. Εδώ. Ναι, αυτό το γρήγορο load. You made a mistake coming here. I surrender. Κάνω load. Δεν σκότωσα, αλλά... πού είμαστε? Άμα quick load, γάμια τελειόλο. Θα το ξαναφορτώσω, θέλω να δω πως μπορώ να μην τον στραγγαλίσω. Απλά σε περίπτωση που ξέρω. Θα δω που θα με φορτώσει. Πάντως ένα μικρό Xbox S θα το έψινα άνετα. Ανετότατο όμως. Λοιπόν, άντε βρε καλό μου, 800 χρόνια. Πάμε. Άντε, πάμε πάλι. Μπρε μαν, μπράβο, επιμονή. Με κάτι θα νιώθω σημαντικός. Α, εδώ τον βγάζει,
Τι ώρα είναι? 7:29, θα το φορτώσω εδώ. Υπάρχει σε διαθεσιμότητα? Ναι, υπάρχει! Υπάρχει, από όσο ξέρω υπάρχει. Μπράβο. Έχει ανεβάσει 8 άτομα γάμα, τουλάχιστον να κάνει και λίγο κίνηση. Τι φάση. Αγιο, δώσε πόνο, ήρθε η ώρα το Banhammer να λάμψει. Και δεν μην τους σβήνεις όλο, δώσ' τους όχι μόνο διαγραφή. Δώσε μπλοκ αυτούς που το ποστάρουν. Λοιπόν, τα loading times θυμίζουν κάτι παλιά. Ρε, είναι πολύ αργό, δηλαδή δεν ξέρω τι φταίει. Βασικά, πώς ξέρω το δίσκος είναι? Το έχω διαβάσει, αλλά είναι πάρα πολύ αργό. Πάρα πολύ, βλέπετε πόση ώρα κάνει. Απλά περιμένω, ούτε το Red Dead Redemption να ήταν τόσο τέτοιο. Και πάει και πάει. Α. Καλά, δεν μπορούμε πιο τέτοιο, πιο νωρίς να πάρω. Πάμε αυτό μία, να δούμε μήπως και... Το θέμα χωρητικότητα... Αυτό είναι το θέμα το μεγάλο, το ότι καταρχάς έχουν κάνει μαλακία και στο PlayStation και στο Xbox και δεν μπορείς να βάλεις εξωτερικό δίσκο δικό σου, πρέπει να βάλεις αυτή την παπαριά από πίσω. Το S. Αν πεις να το έχεις με το Season Pass, με το Game Pass όπως λέγεται, είναι τα 500 θα φουλάρνε. Θες γύρω στα 120-100 πόσο είναι και παραπάνω για να πάρεις ένα τέρα να το κουμπώσεις από πίσω. Που λες, αυτά εδώ, αν έχεις προνοήσει λίγο, τα δίνεις και παίρνεις απλά το επόμενο, το μεγαλύτερο μοντέλο. Δηλαδή, αν έχεις σκοπό να μην αγοράσεις εξωτερικό χώρο και είσαι μόνο με τα 500 και επίσης είμαι κομπλέ με αυτά, θα ζήσω με αυτά, σβήσε βγάλε, σβήσε βγάλε, σβήσε βγάλε, με δεκτό. Αν θες να αγοράσεις χώρο, τότε υπάρχει πρόβλημα. Οπότε καλύτερα να κάνεις, να πάρεις το μεγάλο. You made a mistake coming here. I surrender. Εγώ μπορώ να τον αφήσω. Άρα αναγκαστικά πρέπει να την κάνω knockdown, δεν μπορώ να τον αφήσω. Knockdown, ναι. Καλά, ναι, κλασικά. Και είναι μαλακία γιατί το παλιό μπορούσες. Και επίσης είναι βλακία γιατί μπορείς να βάλεις το παλιό σου δίσκο με τα παιχνίδια σου από το τέτοιο και να παίζεις κανονικά. Αντιγεια. Α, μέχρι να το βγάλεις αγόρι μου, καλή νύχτα γρυφόλες. Δράμα. Το σκέφτεται ο Αρτιόμικα. Λοιπόν, αυτόν εκεί, το που έκανα knockdown. Έλα βρε παιδιά! Έλα βρε παιδιά! Δηλαδή κάπου ήμαρτωνσε. Δες τον, δες τον. Ωραία.
There you are. No. Πάμε, τώρα θα οδηγήσω αυτοκινητάκι. So, there's probably no chance to have a chat with the owners in this car. What a shame they're so silent. No, had I had a car like this, I wouldn't want to give it up either. In my book, driving beats walking in this heat any day. Which reminds me, you've got a good test drive opportunity. Συμφέρει πάρα πολύ. Και το PlayStation, συμφέρει, γιατί μπορείς να βάζεις τα παλιά σου συντάκια μέσα και στο Xbox. Γενικά, συμφέρει γενικά το Blu-ray στο Xbox, γιατί αν έχεις παιχνίδια από το παλιό, τα οποία μπορείς να τα βρεις, δεν σταματάω να τα βρεις. Εάν έχεις παιχνίδια από το παλιό, λοιπόν, το Xbox όπως εγώ, απλά βάζεις, αυτό ήτανε, βάζεις το συντάκι, φορτώνει και σε κυριλέα. Νταμίρ, δεν μας τα λες καλά, μπρε. Για να δούμε εδώ πέρα, έχουμε κάνει στο χαρτί. Ωραία, βγάλαμε αυτό. Το βγάλαμε αυτό. Για να δούμε τώρα. Σε γενικές γραμμές να σου πω κι εγώ το προ θα έπαιρνα, γιατί είναι μεγάλη υπόθεση να μπορείς να παίζεις σε 4K. Και το 1440 μια χαρά είναι. If you haven't already found one, you can grab an assault grip. Stock and forehead here. Πού είναι αυτό το here? Λίγο πιο ευθεία από πάνω, εκεί που είμαι. Λοιπόν, εκεί πάνω κάπου υπάρχει ένα grip. Μάλιστα. Ας κάνω λίγο exploration. Από εδώ μπήκα βασικά. Για πάμε λίγο να ψάξουμε, γιατί σε αυτά συνήθως έχει πολλά πράγματα. Τέτοιες περιοχές είναι φορτωμένες σε loot. Συνήθως, όχι πάντα, συνήθως. Λοιπόν, κάτσε τώρα να δούμε πού στον κόρακα είναι όλα αυτά. Βασικά, περίμενε. Κάνω μαλακία τώρα. Λοιπόν. Τώρα θα ψαρέψουμε να δούμε περιοχές. Δηλαδή τι πόσα θα ανοίξει.
Τώρα υπομονή, θα ξεκλειδώσουμε άπειρες περιοχές. Για να δούμε τι περιοχές ξεκλειδώσαμε. Θα μασάει καρότο. Ακούστε. Τι λες τώρα, τι ωραίο όπλο. Wow. Wow. Παραπάνω από ωραίο. Παραπάνω από ωραίο θα έλεγα. Λοιπόν, κάπως έτσι ξεκλειδώνεις περιοχές σε αυτό το παιχνίδι. Μουντα. Για να δούμε τώρα. Ωραία, και πάμε πίσω. Πάμε να δούμε λίγο και εδώ τι παίζει. Αν θα βρούμε κάτι άλλο ενδιαφέρον. Γύρω γύρω, ποτέ δεν ξέρεις. Σε αυτά πρέπει να ψάχνεις τα πάντα, αυτό είναι το θέμα. Πάντα πρέπει να ψάχνεις τα πάντα. Όσο κουραστικό και να είναι, όσο βαρετό και να είναι, δεν γίνεται αλλιώς. Um
Πάμε εδώ, μπορούμε να ανεβούμε. Δεν μπορείς να είσαι άδικα. Καράβια πάνω, δες. Ό,τι να είναι. Ουπ. Esta, whoop. Και χαμός το ίσουμε. Τι ώρα πιάσαμε? Τι ώρα πήγε? Πήγε 8, ε. Μπράβο. Πολύ μπύρι σήμερα. Δεν είχε τόσο πολύ gameplay. Μέχρι να τα ακούσεις όλα. Εχθρός αυτής της περιοχής. Ωραία, βρήκαμε και αυτά. Ωραία, εν μεταξύ loot μας είναι ο Κώστας. Πάω, γυρίζω γύρω. Ισχύει από εκεί πάνω, από ψηλά εκεί πρέπει, είναι από εκεί πάνω, ισχύει αυτό. Θα πάμε κάποια στιγμή και εκεί. Α, πάμε. Γενικά θέλει να μην αφήνεις τίποτα ανεξερεύνητο. Πάντως πέρα από την πλάκα, το Xbox λέω, και το Xbox αλλά και το PlayStation 4 το Pro αυτή τη στιγμή είναι ακόμα μια χαρά κονσόλες. Στέκονται ανετότατα. Και όταν λέω στέκονται ανετότατα, ανετότατα. Δηλαδή μπορείς να βρεις και Xbox μεταχειρισμένο και να βρεις και PlayStation Pro εκεί με στα 2-2,5 εκατοστάρικα.
καλό, ε. Οπ, 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 οπ. Για να δούμε λίγο πού θέλω να πάω. Για αρχή, θα πάω στο... Driver, baby driver. Θα πάει στο πρώτο ερωτηματικό, θα τα πάρουμε τη σειρά. Προφανώς και θα τα πάρουμε τη σειρά, εννοείται ότι θα τα πάρουμε τη σειρά. Είναι λίγο... Μα εννοείς και έχει πιει βότκα το αυτοκίνητο. Μέσα θα με πάνε! Να αποτελειώσω ό,τι δεν αποτέλειωσα. Αν και νυχτερινήσω, έλα ρε πέλε. Τα δικά μου είναι αυτά βασικά, τι λέω. Είπα τα τζάμπα ήρθαμε. Άντε, εντάξει, θα πάμε το τουτ. Αφού λέει ότι θα πάμε, πάμε με το αμάξι. Εργαλείο. Αθάνατη ρωσική τεχνολογία. Μπαίνεις μέσα και δεν ξαναπηγαίνεις ποτέ από εδώ μέσα. Φωλιές βλέπω και δεν μ' αρέσει αυτά που βλέπω. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας. Okay. Θα ήταν. Πολύ πεθαμένος κόσμος. Μην είναι καλό σημάδι ποτέ αυτό. Οκ, μάλιστα. Όπου πείτε και σγκάιζε. Καλή φάση. Οκ.
Και αυτό ήταν ωραία, πήγαμε και εδώ μάλιστα. Μου σου γαρίφαλο. Γαμάτο. Αυτά είναι. Βασικά δεν θα μπούμε όμως. I knew it. Ανέβα βρε καζλαμά. Καλά, είναι στα ψηλά σημεία να γίνεται αυτό. Και ξαφνικά έχει γεμίσει όλο ο χάρτης. Δες τώρα, γέμισε όλο το μέρος με σποτάκια. Καλή φάση. Λοιπόν, ο στόχος μας είναι να πάμε σε αυτά τα δύο πάνω, τα πρώτα. Τυπικά να ακολουθήσουμε τη διαδρομή μέχρι τέρμα πάνω, όσο μας πάει. Εκεί πέρα λοιπόν, από όσο ξέρω, υπάρχουν... Πούντα, να τα βλέπω κιόλας. Υπάρχουν ενδιαφέρουσες τοποθεσίες. Στα 4-5, σε όλα αυτά τα ερωτηματικά εκεί πάνω λοιπόν, υπάρχουν αρκετά καλά αντικείμενα και θα πάμε από εκεί πάνω και θα γυρίσουμε από κάτω. Με ενδιαφέρον θα έλεγα. Δεν ξέρω, μου φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον. Για να δούμε τώρα τι quest. Apparently the communication bunker is somewhere on the islet. Ok. Βγήκαν τα παιδιά παγανιά. Λοιπόν, θα μπούμε τώρα στο τουτούτ μας, το οποίο το κλέψαμε πανηγυρικά. Είμαστε γαμάτι. Και θα πάμε. Εκεί η θεία. Yeah.
Αμάν το βλέπω πραγματικά. Σαν να διαλύεται εκτός προχωράμε. Είναι η ιδέα μου ότι διαλύεται. Μπορεί να είναι και η ιδέα μου. Λοιπόν, εκεί πέρα τι έχουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι ένα slavery box, να το θέσουμε. Ένα καράβι, ένα σκλαβοκάραβο. Κοπανάνε, κοπανάνε γενικά. Πρέπει να είμαι όσο πιο stealthy μπορώ εδώ μέσα. Τέλος πάντων, να μην μπει το αμάξι στο χωριό. Ναι, αυτό σκέφτομαι κι εγώ. Θα πάω τώρα λοιπόν. Dumb slave! I know nothing at all! Master up there! Up there, or ship! Master know all! All! Yes. Can I say? I work, Mirza! See, Mirza? I work real good! Πατ, πατ στο κεφαλάκι. I work real good, Mirza! Real you are good. The best, Mirza! Bravo, bravo, to them! Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα τι θα γίνει, επειδή είναι τεράστιο και θα φάμε άπειρες ώρες εδώ μέσα. Το κάνουμε save εδώ και στο επόμενο επεισόδιο θα καθαρίσουμε τα σκλαβοπάζαρα εδώ, τους απελευθερώσουμε όλους. Επειδή μπορούμε και είμαστε γαμάτοι. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν υπεραρκετό για σήμερα. Εντάξει, ήταν πιο slow pace, δεν έχω παραπάνω. Σας ευχαριστώ όλους πραγματικά για την παρέα. Ήταν πολύ ωραία μέρα, δεν μπορώ να πω. Λογικά κάνα βραδάκι τώρα θα ράξουμε να το κάνω αυτό. Μέσα στην εβδομάδα, τώρα Δευτέρα μάλλον το κόβω. Τρίτη δεν νομίζω, αλλά Δευτέρα μάλλον σίγουρα. Η Δευτέρα ή... Θα δούμε. Τέλος πάντων, αύριο 5 η ώρα έχει live. Σας έχω κάτι ιδιαίτερο. Θα το δείτε στον τίτλο. Έφερα κάτι πάρα πολύ ωραίο από τη συλλογή μου που βρήκα. Να σας δείξω σχετικά με το θέμα των βιβλίων και όχι μόνο. Τέλος πάντων, εμείς θα τα πούμε λογικά αύριο εκτός απρόπτου. Να έχετε μια όμορφη μέρα από μένα. Και να περνάτε καλά, όσο καλά μπορείτε. Καλό βράδυ λοιπόν από μένα. Καλή ξεκούραση, παιδάκια. Ευχαριστώ για την παρέα. Bye.